Σας φίλες και φίλοι μου, τι κάνετε, μου είστε πάρα πολύ καλά και το βλέπω στα μάτια σας και πραγματικά νομίζω πως σας κοιτάω στα μάτια, είστε πάρα πολύ καλά. Γιατί γελάς καλέ. Πάντα γελάω. Μα εγώ, δεν λέει, πολλές φορές δεν σε κοιτάει κάποιος και σου μιλάει και λες κοίταξε με καλέ στα μάτια. Καλέ, το έχω πει για τους Έλληνες, είναι, ξέρεις, κοιτάνε τον Έλληνα στα μάτια. Ναι, μα τα μάτια είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Λοιπόν, γιατί, συγγνώμη να ρωτήσω κάτι και εσάς τους φίλους τηλεθεατές. Πολλές φορές δηλαδή, άμα θες μια γυναίκα να την κοιτάξεις, ας πούμε, και να την ερμηνεύσεις, την κοιτάς στα μάτια. Κατάλαβες, εκεί πέρα βλέπεις πολύ περισσότερα πράγματα. Ω, και άμα είναι και μπόλικα. Άμα είναι, ναι. Η Ζέτα Θεοδωροπούλου εδώ σήμερα, λόγω του θέματος, είπε να βάλει ένα ρούχο το οποίο είναι για το θέμα, δηλαδή, όπως θα καταλάβετε όχι το θέμα εγώ, στην πορεία. Όχι εγώ, κύριος Μάνιουελ. Ναι, είπε να βάλει ένα ρούχο που να μπορεί με αυτό το ρούχο, ας πούμε, να κάνει και μία-δύο ασκήσεις, να μάθει και μία-δύο κινήσεις. Της λέω, Ζέτα, σήμερα έχουμε ένα πολύ αθλητικό θέμα. Έχουμε ένα θέμα που είναι ένα θέμα που πρέπει όλοι να παρακολουθήσετε, που είναι ολυμπιακό άθλημα, που έχει τις διάφορες κατηγορίες του, που πρέπει να μάθουμε όλη την αλήθεια, αλλά είναι και ένα άθλημα που πολλοί το κάνουν πρώτα απ' όλα για να κρατιώνται σε μία φόρμα, να είναι πάρα πολύ καλά, αλλά είναι και μία άμυνα όταν και αν χρειαστεί. Διότι πριν ξεκινήσω και τους παρουσιάσω, θα σας πω από πολεμικές τέχνες που γνωρίζω και εγώ, άσχετα που τότε δημοσιοποιώ, γιατί θα φοβόνται, ήδη φοβόνται που με βλέπουν. Άμα ξέρουν ότι ξέρω ότι και μία πολλά, θα γίνει και χαμός. Λοιπόν, ποιος, με ποιον μιλάει στο πρωί που σου λέει από το τηλέφωνο, καλά σου λέει, μη φωνές, μας δίνεις. Α, ναι, να σας πω το πρωί ότι πήγα να αλλάξω ένα πλυντήριο που παρήγγειλα, γιατί δεν μου έκανε το άλλο. Και μου λέει ο πολιτής, Αλέξανδρε, μέχρι το μεσημέρι μου λέει θα σου στείλουμε, γιατί δεν είμαι για να τη στρώω, μου λέει, και θα παγάς και πολύ. Και χωρίς να του πω τίποτα τώρα, παιδιά, απλά πήγα και είπα ότι ξέρετε κάτι, τελικά φέρτε μου το άλλο πλυντήριο. Και γιατί η τρύπα είναι πιο μεγάλη. Και ότι σκύλος που δακώνει είναι να μην το φοβάσαι. Ναι, αυτό το είπα για τον πολιτή τώρα. Κρίμα, δεν είναι το παιδάκι να δουλεύει πολιτής και να φοβάται και από το τηλέφωνο. Για φαντάσου. Λοιπόν, θέλω να πω ότι σήμερα έχουμε μια πολύ ωραία εκπομπή και μάλιστα μια εκπομπή που πραγματικά την έχω ξαναπαρουσιάσει, όχι την ίδια εκπομπή, εννοώ το θέμα αυτό πριν από ένα χρόνο και μου είχε λείψει πάρα πολύ. Μια πολεμική τέχνη λοιπόν καταπληκτική και ένα ολυμπιακό άθλημα πλέον με διακρίσεις και μάλιστα με πολύ βαρύτητα είναι το Taekwondo. Την ξέρεις τη διαφορά του Taekwondo ας πούμε με το καράτε? Όχι, εγώ καράτε πηγαίνω. Καράτε τι έκανες δηλαδή, ας πούμε. Καράτε. Τι έκανες. Με, όχι ρε παιδί μου, ενώ έκανες... Ξεκινάγαμε ΕΟΣ. Ναι, ΕΟΣ. Όχι ΕΟΣ, ΟΣ. ΟΣ. ΟΣ, ναι, μετά. ΟΣ. Ναι. Ξεκίνησα με άσπρη ζώνη, μετά κίτρινη, πράσινη, μπλε, καφέ, μαύρη, ένα ντάν, δύο ντάν. Καλά, εντάξει. Εσύ καλά λέει τώρα και ο Γεράσιμος. Εκκλησία το κανάτισες με τα ντάν, ντάν, ντάν. Λοιπόν, εγώ πάντως παιδιά, θα σας πω κάτι και εκεί τελειώνουν όλα. Ξέρω να μιλάω και καρατίστηκα, μα θες να σου πω. Πες μου, ας πούμε, θέλω να κάνουμε έρωτα. Όχι, βρε. Α. Τι, δηλαδή, τι ξέρεις, όταν ξέρεις να μιλάς καρατίστηκα. Ναι. Δηλαδή. Ή κάναμε, ρε παιδί μου, μαζευόμασταν έτσι κύκλο, ναι. Όλα τα παιδιά εκεί οι πέρα, αθλητές, οι αθλητές, ναι. Και σηκωνότανε, ο δάσκαλος σήκωνε ένα παιδάκι, ναι. Να κάνει εκεί πέρα την επίδειξή του, ναι. Και μετά το ως, κοιτάνταν έτσι τα χέρια μπουνίτσες και έλεγε αυτό που ήθελα να πω. Πες. Να το πω. Ο κοινάωτε, τα εκαρτεντό, κάτα κατσάκο, μικά τα σέτζο, αν ακουμητέ. Μέχρι εκεί θυμάμαι. Η Τζοάννα Κουμητή ποια είναι. Όνομα είναι. Μικάτα Σέντζο. Α, εντάξει. Λοιπόν, εγώ για να τελειώσουνε, δεν θα σας πω ούτε τι ζώνες έχω πάρει, ούτε τίποτα. Θα σας πω ότι έχω φτάσει σε τέτοιο επίπεδο που δεν φοράω απλά τη μαύρη ζώνη. Είμαι μαύρος ολόκληρος, διμένος. Αυτό σημαίνει ότι έχω ξεπεράσει όλα τα νταντούν και τα καρανταντάν και έχω πάρει... καμπαναριό ολόκληρο. Και είμαι καμπαναριό ολόκληρο. Και παρουσιάζω τους καλεσμένους τώρα. Από την άθληση Νικαίας, έναν χώρο που εκεί μπορείς πραγματικά να γίνεις πολύ δυνατός στο Taekwondo και έχοντας στο πλευρό σου δάσκαλο και προπονητή, τον Γιώργο Παπουτσί που είναι εδώ κοντά μας και τον καλωσορίζουμε. Ο Νάσος Γαλακτερός, ο οποίος είναι αθλητής και με διακρίσεις κοντά μας. Και ο Γεράσιμος Τζομπάνογλου, τον πέτυχα. Και εκείνος Τζομπάνογλου. Τι, έβαλα λίγο πιο πολύ τον Τζο. Το έκανα λίγο από τον Τζοάννα, παιδί μου. Μου είναι τον Τζοάννα. Τσομπάνογλου που είναι και εκείνος εδώ κοντά μας. Έχουμε λοιπόν τον προπονητή, δύο αθλητές από την άθληση Νικαίας, εννοείται. Και πρωταθλητές.
Με μαύρη ζώνη βλέπω φοράνε και οι δύο, αλλά δεν μπορώ να διακρίνω τα νταν. Έτσι το κατάλαβε. Στη μαύρη ζώνη γράφονται και τα νταν. Όποιο θέλει, δεν είναι υποχρεωτικό. Α, θέλει. Δεν είναι. Δηλαδή, τι σημαίνει, ας πούμε, μας παίρνουν να μας ψάχνουν, τι σημαίνει, ας πούμε, ένα νταν, δύο, μέχρι πόσα νταν μπορεί να έχει. Μέχρι 10. Μέχρι 10 νταν. Τα οποία όσο μεγαλώνεις πάνε πιο τιμητικά. Εγώ που σταμάτησα στα δύο είμαι καλή. Μια χαρά είσαι. Εσύ που σταμάτησε στα δύο, έπρεπε να το τριτώσεις όμως το πράγμα. Αλλιώς είναι ρε παιδί μου, αλλιώς είναι το τρίτο νταν, δηλαδή έχει μία διαφορά, άλλο ένα, άλλο δύο, άλλο τρία. Ναι, δεν μπορούσε πια το σπαγκάτο ρε παιδί μου, πολύ προπόνηση, πολύ σπαγκάτο, μας έκανε εκεί πέρα ο δάσκαλος και δεν μπορεί, δηλαδή κάποια στιγμή δεν κλείνουν τα πόδια με το πολύ σπαγκάτο και λέω τέρμα θα κόψω το καράτε να κόψω και το σπαγκάτο. Δεν δηλαδή σου κάνω πλάκα, πόδια... αλήθεια, παιδιά. Γιατί ναι, για τις κλωτσιές που κάνεις τέρμα, τέντα πόδι και αυτά, κάνανε ασκήσεις συνέχεια και ερχόταν παιδιά ο δάσκαλος, μας έβαζε τα πόδια, τώρα δεν μπορώ να το κάνω, γιατί του φορά φουστάνι. Όχι, τα δεν λυγίζαμε, έχουν πρόβλημα. Λυγίζαμε τις πατούσες κοντά εδώ. Ναι. Και τα πόδια είχαν αυτό το ύψος και ερχόταν και σου πάταγε τα γόνατα κάτω, να κάνουν κρακ. Και εγώ καταλαβαίνεις, μετά πού να ξανακλείσουνε. Ας το ότι έχω περάσει. Έχω περάσει. Πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια. Λοιπόν, να ρωτήσω, παιδιά, έλα πάμε λίγο γιατί θέλω να δείξουμε και ζωντανά. Σήμερα θα δούμε και φοβερά αποσπάσματα από αγώνες που έχουμε ετοιμάσει με τα παιδιά, αλλά θα κάνουμε και εδώ ζωντανά επίδειξη κάποιων σημαντικών πραγμάτων. Πάμε πρώτα να ξεκινήσουμε. Ο Γιώργος ο Παπουτσής, ο προπονητής από την Άθληση Νικαίας, να πούμε καταρχήν που βρίσκεται η Άθληση Νικαίας. Είχαμε έρθει πέρσι. Ναι, είχατε έρθει πέρσι, είναι Θεσσαλονίκη 36 στην Νίκαια. Ωραία. Θέλω να πω το εξής. Τι είναι τα εκβοντό, Γιώργο? Τι είναι τα εκβοντό? Όπως το λέει η ονομασία τα εκβοντό, τα είναι οι τεχνικές που γίνονται με τα πόδια. Κβον είναι οι τεχνικές που γίνονται με τα χέρια και εντό είναι όλη του η φιλοσοφία, το πώς πρέπει να το. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε ότι εναρμονίζουμε, δηλαδή ναι, το σώμα, το μυαλό μαζί. Πώς το χρησιμοποιείς στη ζωή σου. Το Taekwondo είναι ένα άθλημα, να το πω έτσι, που πρέπει να το μάθουμε γιατί μπορεί να μας χρησιμεύσει στη ζωή μας, στην καθημερινότητα, ναι, πιστεύεις. Ναι, ναι, πέρα από τη χρησιμότητα του κινδύνου, να το πούμε έτσι, είναι αυτό που σε ενθαρρύνει, σου φτιάχνει καλύτερη ψυχολογία και σε βοηθάει να ξεπερνάς κάποια προβλήματά σου ψυχολογικά, ας πούμε, να σε κάνει πιο δυνατό. Θυμάμαι, μας έλεγε ο δάσκαλος ότι δηλαδή όποιο παιδί χρησιμοποιούσε αυτά που ξέρετε προς τα έξω χωρίς λόγο. Είχε ποινή. Ναι, είχε ποινή. Ναι, γιατί λέει δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό. Μόνο στην άμυνά σου, όταν το χρειαστείς να το χρησιμοποιήσεις. Δηλαδή, όποιος το χρησιμοποιούσε ως μαγιά, το κατέβαζε και χρώμα στη ζώνη. Εννοείται. Γιατί όποιος έχει μαγιά, ας πούμε, το άθλημα, είναι κλανιά μετά και το υπόλοιπο που το έχουμε ξαναπεί. Νάσο. Θέλω να σε ρωτήσω, τι είναι για σένα τα εκβοντό, τι σημαίνει τα εκβοντό, πλέον έχει γίνει κομμάτι της ζωής, το ξέρω καλά αυτό, αλλά τι, ακούς τα εκβοντό, τι είναι αυτό που σου έρχεται στο νου αμέσως? Βασικά είναι το κυριότερο κομμάτι της ζωής μου, η προπόνηση βοηθάει πάρα πολύ και στην καθημερινή ζωή, το πώς να σκεφτείς, πώς να κινηθείς, πώς να πράξεις κάποια πράγματα και είναι πάρα πολύ καλό και για τη φυσική κατάσταση. Γιατί όσοι κάνουν και τα εκβοντό έχουν πολύ καλή φυσική κατάσταση. Ναι, είναι τρόπος ζωής. Να σου πω, έχει και αυτό με το, αν το θέλεις, από την πλευρά του θυσίες. Δηλαδή, κάνεις και θυσίες για να κάνεις τα εκβοντό. Μπορεί να είναι διατροφικές, μπορεί να είναι ότι πρέπει να κοιμάσαι. Δηλαδή, ή κάνεις μια καθημερινή ζωή και το απόγευμα πετάγεσαι και μέχρι το τα εκβοντό. Όχι, φυσικά και θέλει θυσίες για αυτούς που κάνουν πρωταθλητισμό κυρίως. Πρέπει να έχουν, να είναι σε κάποιες κατηγορίες και τα κιλά τους τα ρυθμίζουν σύμφωνα με το που μπορεί να παίξει ο καθένας. Οπότε για να μείνεις σε αυτά τα κιλά πρέπει να κάνεις κάποιες θυσίες και στο διατροφικό κομμάτι και πολλή προπόνηση αν θες να κάνεις πρωταθλητισμό. Πέρα από εκεί υπάρχει και το κομμάτι της γυμναστικής. Που το κάνεις μόνο γυμναστική, που το κάνεις μόνο γυμναστική μετά. Γεράσιμε για σένα, ίδια ερώτηση, τι είναι τα εκβοντό? Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μου, έχω ξεκινήσει από πολύ μικρός. Σε βοηθάει γενικά πολύ στη ζωή σου. Σε πολλά πράγματα. Έχει χρειαστεί μέχρι σήμερα, έστω και σαν παιδιά, στο σχολείο, στο λύκειο, δεν ξέρω εγώ, να το χρησιμοποιήσετε. Δηλαδή, μαλώνετε και αντί να αρχίσετε τις πέτρες ή αυτό. Αλλά ποιες πέτρες, πού βρισκόμαστε? Γιατί λες, καλά, ακόμα. Εγώ περνάω από σχολείο και βλέπω πετάνε πέτρες, χώματα και τέτοια.